Διατηρώ την πεποίθηση ότι αυτή θα είναι και η τελευταία μου ομιλία σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, αφού μετά την παταγώδη αποτυχία να φαλκιδευθεί η κοινοβουλευτική λειτουργία, αποτυχία μιας απόπειρας κυβερνητικής αλλά καταδικασμένης εξ αρχής, η χώρα θα οδηγηθεί στη λαϊκή ετιμιγορία που είναι και η ύψιστη έκφραση δημοκρατίας. Την ίδια ώρα βέβαια είναι αυτό που περισσότερο από όλα φοβάστε και αυτό που περισσότερο από όλα απεχθάνεστε. Τις εκλογές. Διαβάζω το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε με την φράση «Ο ελληνικός λαός δεν θέλει να γίνουν προώρες εκλογές». Ξεχνά βέβαια ότι για τον ελληνικό λαό οι επικείμενες εκλογές όχι απλώς δεν είναι προώρες, αλλά είναι προπολού όριμες και επιβεβλημένες. Και εν συνεχεία προχώρησε στη διατύπωση «Πρέπει να μην γίνουν εκλογές». Οποία πραγματικά ομολογία φόβου και τρόμου μπροστά στη λαϊκή ετιμιγορία, η οποία είναι απολύτως βέβαιο ότι θα καταδικάσει τις κυβερνητικές πρακτικές της ντροπής, της εκτροπής και της διαπλοκής σας. Ολοκληρώνεται, κύριοι της κυβέρνησης, την θητεία σας με τον επονίδιστο τρόπο με τον οποίο την ξεκινήσατε. Με ρυθμίσεις οι οποίες υποσκάπτουν το δημόσιο συμφέρον και έρχονται με τροπολογίες επιτροπολογιών, 15 πληροφορούμε ότι είναι ήδη οι υπουργικές τροπολογίες και ον ουκ έστιν αριθμός οι βουλευτικές τις οποίες αναπεριόδους κάνετε δεκτές. Και προς επιβεβαίωση του προεκλογικού κλίματος. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου κύρωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από 5 μόλις μέρες άλλη μία μνημονιακή σύμβαση. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία υποτίθεται ότι εισηγήθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο. Πότε την εισηγήθηκε αφού δεν συνεδριάσατε? Ποιος γράφει αυτές τις συμβάσεις, ποιος τις μετατρέπει σε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και εν συνεχεία σε τροπολογίες, σε νομοσχέδιο άσχετο του Υπουργείου Υγείας, σχετικό όμως γιατί κάθε υπουργός σας είναι υποταγμένος και εσείς, κύριε Υπουργέ της Υγείας, είστε υποταγμένοι στην λογική του μνημονιακού προγράμματος ως εργαλείου υποταγής μιας ανεξάρτητης χώρας σε επιταγές οι οποίες επιβουλεύονται και την εθνική κυριαρχία, κυρίως όμως την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της χώρας μας. Ο κύριος Πρωθυπουργός στο χθεσινό διάγγελμά του υπήρξε λαύρος κατά εκείνων, λέει, που εκτοξεύουν αστήρικτες και άθλιες κατηγορίες για δήθεν προσπάθεια εξαγοράς βουλευτών. Και πληροφορηθήκαμε ότι προτίθεται και να καταθέσει μήνυση. Το ενδιαφέρον είναι ότι καμία δήλωσή του δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα και καμία μήνυση δεν κατέθεσε κατά του κυρίου Μπαλτάκου, ο οποίος μαγνητοσκοπήθηκε να συνδιαλέγεται και να εξιστορεί στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, και καμία μήνυση επίσης δεν κατέθεσε, ούτε και δήλωση έκανε σε σχέση με την ηχητική καταγραφή που έχει εδώ και 2 εβδομάδες δημοσιοποιηθεί. Να εκλάβουμε αυτήν την έλλειψη μηνύσεως και έλλειψη δηλώσεως ως ομολογία, ή να εκλάβουμε αυτήν την σπουδή κατά μηνύσεως ως πανικό απόσυσης εντυπώσεων και διασκέδασης ευθυνών. Το
χθεσινό διάγγελμα του κυρίου Σαμαρά αποτελεί την πιο περίτρανη ομολογία του παρασκηνίου, το οποίο άνοιξε διάπλατα από τον περασμένο Ιούνιο, όταν πρωθυπουργός και κυβερνητικοί επιτελείς ισχυρίζονταν ότι είναι διαθέσιμοι, έτοιμοι 180 βουλευτές, παρασκήνιο το οποίο αποδείχθηκε ότι έχει πολύ βάθος και αυτό εκθέτει την εισαγγελική αρχή που έσπευσε με πρωτόγνωρη σπουδή και με αστήρικτη αιτιολόγηση να κλείσει έναν φάκελο που σήμερα είναι πάλι ανοιχτός, παρασκήνιο το οποίο καταγράφεται και έρχεται στο προσκήνιο με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο από την ίδια την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Ακούστε. Επίσης, μετά την προεδρική εκλογή μπορούμε να διευρύνουμε το κυβερνητικό σχήμα με τη συμμετοχή και άλλων προσώπων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ώστε η επόμενη φάση να μας βρει πιο ενωμένους. Με άλλα λόγια, όποιοι από τους μη στηρίζοντες μέχρι σήμερα την κυβέρνηση ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα λάβουν ως αντάλλαγμα θέση στο νέο διευρυμένο κυβερνητικό σχήμα. Νομίζω δεν υπάρχει πιο ομή ομολογία αυτής της απέλπιδας, ανερυθρίαστης και επέσχυντης προσπάθειας να φαλκιδευθεί και να υπονομευθεί και να καταργηθεί στην πραγματικότητα η εξουσία του Κοινοβουλίου και να υποταχθεί σε σκοπιμότητες που καμία σχέση δεν έχουν με τη δημοκρατία. Καμία σχέση δεν έχει με την δημοκρατία η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία επιδιώκεται να παραιτηθείτε για λογαριασμό της επόμενης κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτάκια θα ήθελα, σας παρακαλώ. Επιδιώκετε να παραιτηθείτε για λογαριασμό της επόμενης κυβέρνησης από δικαιώματα και ενστάσεις τις οποίες η επόμενη κυβέρνηση θα προβάλλει. Δεν πρόκειται αυτά τα οποία εσείς με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εισάγεται διατροπολογίας απαραδέκτο σήμερα στη Βουλή, δεν πρόκειται να δεσμεύσετε καμία επόμενη κυβέρνηση ότι δεν θα προσβάλλει ρήτρες οι οποίες παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Δεν μπορείτε να λέτε ότι υπάγεται το κράτος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δουκάτου του Λουξεμβούργου μετά τις αποκαλύψεις για το τι νομικό σύστημα έχει εγκαθιδρυθεί στο Λουξεμβούργο και τι προνομιακές ρυθμίσεις επιφυλάσσει για συγκεκριμένους. Δεν μπορεί να λέτε ότι παρετήστε από προνόμια και ασυλίες παρεκτός από εκείνα που αφορούν τα πρόσωπά σας. Και υπ' αυτήν την έννοια ότι παρετήστε ρητός από την σύλληψη και από άλλου είδους αναγκαστικά μέτρα που κατευθύνονται κατά προσώπων, έχει ενδιαφέρον. Ελπίζω να το έχετε δει, να μην μας πείτε μετά ότι δεν καταλάβατε τι υπέγραψαν για λογαριασμό σας και τι εισηγηθήκατε να υπογράψουν και να ψηφίσουν οι βουλευτές. Την ίδια βέβαια ώρα έχει τεράστια σημασία και αξία το γεγονός ότι γνωρίζοντας ότι προσκρούν και στο Σύνταγμα και στο Εθνικό Δίκαιο οι ρυθμίσεις τις οποίες φέρνετε, εξοικονομείτε σε σχέδιο προκατασκευασμένες γνωμοδοτήσεις νομικών συμβούλων του κράτους, οι οποίες θα λένε ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν παραβιάζουν το Εθνικό Δίκαιο. Και έχετε πριν από 1,5 χρόνο με διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο εξασφαλίσει και ατιμωρησία στους νομικούς συμβούλους του κράτους που θα υπογράψουν τέτοιες ρυθμίσεις. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω με μία παρατήρηση σχετικά με μία τροπολογία. Ναι, πάμε στα 10 λεπτά. Σε μισό λεπτό θα έχω ολοκληρώσει. Σχετικά λοιπόν με μία τροπολογία που αφορά τον Εθνικό Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δύο ερωτήσεις.
Πρώτη ερώτηση. Γιατί δεν την συνυπογράφει ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια διαφωνία? Θέλετε να ενημερώσετε το Κοινοβούλιο? Και δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν θέλετε ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς να υποβάλει την έκθεσή του εντός του Φεβρουαρίου του 2015 και παραπέμπετε την έκθεση αυτή για τα τέλη Ιουνίου του 2015? Εμείς έχουμε ξεκάθαρα δηλώσει ότι η κυβέρνησή σας είναι κυβέρνηση που έχει θάλψει και υποθάλψει τη διαφθορά και την διαπλοκή. Ναι, τελειώνεται. Είναι ευχής έργων ότι σύντομα τερματίζεται ο κυβερνητικός σας βίος και από εκεί και πέρα ανοίγεται ένα τεράστιο, τεράστιο πεδίο πάταξης της διαφθοράς και διαπλοκής που εσείς έχετε τροφοδοτήσει και ανατροφοδοτήσει με τα έργα και τις ημέρες σας. Ευχαριστώ.